τους εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον γάστρο τα τείχη δεν αντέχουν, των κανονιών του την απάσταχτη ορμή. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πόντους, είναι οι ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτο σαν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Για τα παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής. Βασιστείτε πάνω μας! Ναι, ναι, ναι! Μόκο, μα πού είναι ο Κάπτεν, ο Κάρμο και ο Βαν Στίλερ? Τους πιάσανε! Α, δεν μπορεί! Σταματήστε τις φλιαρίες! Πρέπει να πάμε να τους σώσουμε! Τους έβαλαν και τους τρεις πάνω στο Αλάμπρα που πηγαίνει στην Κούβα. Μόλις φτάσει στη στεριά θα τους παραδώσουν στο κυβερνήτη. Ακούστε με, άντρες. Ο καπετάνιος μας είναι στα χέρια του εχθρού. Αυτή τη στιγμή είναι στην ισπανική φρεγάδα Αλάμπρα. Τον πάνε στην Κούβα να τον παραδώσουν στο χειρότερο εχθρό του, τον κυβερνήτη Βαν Γκούλντεν. Εμείς όμως θα τον σώσουμε, ακόμη και αν χρειαστεί να φτάσουμε στην κόλαση. Πρέπει να φτάσουμε το Αλάμπρα το γρηγορότερο. Δεν μπορεί να προπορεύεται πάνω από 12 ώρες και είμαστε πιο γρήγοροι. Απέχουμε μόνο μερικά μίλια μακριά από την Κούβα. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην μας εντοπίσει ο ισπανικός στόλος. Ακόμα και να μας εντοπίσουν θα είναι πολύ αργά. Θα τους επιτεθούμε και θα τους βήσουμε από το πρόσωπο της γης, μα τα φτερά μου! Ντουμπλόν, δουλειά μας είναι να σώσουμε το καπετάνιο, όχι να καταστρέψουμε τα ισπανικά πλοία. Πρέπει να μάθουμε αν το Αλάμπρα έπιασε ήδη λιμάνι στην Αβάνα και αν ο Βαν Γκούλντεν είναι ακόμα εκεί. Πώς θα το κάνουμε όμως? Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ένα ισπανικό πλοίο και να ρωτήσουμε το πλήρωμά του? Α, νομίζω ότι η συλλογή πληροφοριών είναι δική μου υπόθεση και της ομάδος μου, κύριε Μόργαν.
Προσέξτε πώς θα το χειριστώ. Μπουμπούνες, μήπως είδατε το αλάμπρα. Μήπως είδατε το αλάμπρα, σας παρακαλώ. Έχω κανένα μήνα να το δω. Γιατί ρωτάς, φίλε? Έχω ένα σημαντικό μήνυμα για το καπετάνιο του και πρέπει να τους παραδώσω αυτά τα ζώα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το πρόβλημα είναι ότι την έχασα την τορτούγκα και δεν ξέρω πόσο μακριά είναι από την Αβάνα. Μήπως ξέρετε αν ο κυβερνήτης Van Gould βρίσκεται στην πόλη? Όχι, είναι στη φρακάτα του και περιμένει ένα άλλο πλοίο να το πάρει. Ύστερα σχεδιάζει να σαλπάρει βόρεια για τη Φλόριδα. Στο άλλο πλοίο είναι και ένας επικίνδυνος πειρατής. Μπορεί να είναι το Αλάμπρα. Σας ευχαριστώ, κύριε. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Καλή τύχη. Γεια σας. Ευχαριστώ και πάλι. Αν το Αλάμπρα βγει από την Αβάνα, θα πρέπει να περάσει από εδώ για να συναντήσει τη φρεγάτα του Van Gould. Θα είναι εύκολο λοιπόν να επιτεθούμε μόλις τη δούμε. Όχι σε αυτά τα νερά, κύριε Μόργαν. Ο Van Gould βρίσκεται πάνω στη φρεγάτα, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια. Ένα κανόνι να ρίξει και όλοι οι κάτοικοι θα μας κυνηγήσουν. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα μόλις δούμε το θύραμα. Διπλασιάστε τη σκοπιά και φροντίστε να είναι γεμάτα τα όπλα σας. Δώστε εντολή να σβήσουν όλα τα φώτα. Θα είναι δύσκολο να μας εντοπίσουν έτσι. Μάλιστα, κύριε. Σβήστε τα φώτα στο πλοίο! Εκεί είναι. Αλλά είναι πολύ κοντά στην ακτή. Τι ατυχία κι αυτή. Δεν μπορούμε να επιτεθούμε τώρα, αλλά ούτε πρέπει να τους αφήσουμε να πλησιάσουν τη φρεγάτα του Van Gould. Ανεβάστε τα πανιά, άνδρες. Θέλω να τα δω να ανεμίσουν γρήγορα. Ή θα ελευθερώσουμε τον καπετάνιο, ή θα πεθάνουμε κι εμείς μαζί του. Προς ολοταχώς! Κάνουν σινιάλ ότι μας είδαν. Ντουμπλόν! Θα πάρουμε στα χέρια μας τη φρεγάτα του Van Gould προτού το καταλάβουν. Πρέπει να σύρουμε το αλάμπρα σε βαθιά νερά το συντομότερο δυνατόν. Άνοιξτε τα αυτιά σας, άντρες! Ο καπετάνιος είναι στο πλοίο και εμείς θα το σώσουμε! Στα μέτρα μας. Θα τους τσακίσουμε. Πρέπει να στριμώξουμε το αλάμπρα ανάμεσα στα μικρά νησάκια νότια της Φλόριντα. Και ας ελπίσουμε ότι ο Van Gould θα είναι αρκετά μακριά ώστε να μην τα βάλουμε με δύο εχθρούς ταυτόχρονα. Κι άλλα φώτα! Υποθέτω ότι η φρεγάτα που μας κυνηγάει είναι του κυβερνήτη. Αν δεν σκεφτεί κάποιος μια καλή ιδέα γρήγορα, θα έχουμε μάχη μέχρι το πρωί. Κοίτα, κατευθύνεται προς τα νησιά. Με άλλα λόγια, προσπαθούν να δώσουν στο Van Gould χρόνο για να μας φτάσει. Έχω μια ιδέα, κύριε Μόργαν. Μπορεί και να σωθούμε και να πετύχουμε και το στόχο μας μαζί. Θα πάρω την ομάδα αναγνώρισης μαζί μου. Ξέρω όλα αυτά τα νησάκια σαν την παλάμη μου. Αν καταφέρεις να οδηγήσεις το αλάμπρα εκεί που θέλω, θα τον σώσουμε σε χρόνο μηδέν. Oh.
ταξιδιού. Λέιλα, Μόκο και ο Καέλ, βέβαια, πηγαίνετε στο πλοίο. Πέστε τους ότι είμαστε έτοιμοι για τη διάσωση. Γρήγορα! Ανησυχείτε, φίλοι μου, αυτή είναι η δική μας. Δεν θα βυθίσουν το πλοίο με μας επάνω. Να πλησιάζει η καταιγίδα. Μόκο, πάρε το πιτάλιο. Θέλω να δω πόσο μακριά είναι ο κυβερνήτης μας. Οχτώ μίλια. Έχουμε δηλαδή μια ώρα. Και μπορούμε να πετύχουμε πολλά μέσα σε μια ώρα. Έτσι δεν είναι, άνδρες? Στοχεύστε ψηλά, παιδιά! Θέλουμε να χτυπήσουμε τα κατάρτια, όχι να βουλιάξουμε το πλοίο με το καπετάνιο μας μέσα, εντάξει! Τι κάνουμε τώρα, καθέ, μένουμε εδώ και μας βουλιάζουν! Μη μου πεις ότι έχασες την πίστη σου στα αδέλφια της ακτής, Κάρμο. Και βέβαια όχι, κάποιον. Ξέρω μόνο πόσο ρούμι πίνει ο κανονιέρης μας. Και πόσο του αρέσει να σκοπεύει χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι την βάψαμε, έτσι. Μην ανησυχείς, Κάρμο. Πυροβολείο Τζελιμπέλι. Αναγνωρίζω το στυλ του. Here!
Ετοιμαστείτε για ρεσάλτο! Εμπρός, αδέρφια της ακτής, να ελευθερώσετε τον καπετάνιο μας! Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον επίτιμο καλεσμένο μας. Παραδώστε το ξύφο σας, κύριε, και θα σας χαρίσω τη ζωή. Δεν θα λερώσω το όνομά μου παραδίδοντας το ξύφο μου. Ανγκάρτ, σενιόρ. Επιλέξατε έναν έντιμο θάνατο, κύριε. Σας συγχαίρω. Μπράβο σας, κύριε Μόργαν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας. Καπετάνια, πρέπει να φύγουμε από το πλοίο. Κατευθύνετε στα βράχια. Εμπρός, γυρίστε όλοι στο πλοίο μας. Όλοι γρήγορα. Όσκαρι μπροστά! Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τώρα, κύριε. Έχουμε αντίθετο άνεμο. Ξέρετε ποιος είναι επικεφαλής του σκάφους, κύριε Μόργαν? Ναι, ο κυβερνήτης Van Gould, κύριε. Ο Van Gould! Και εγώ θα έτρεχα μακριά από τον άνθρωπο που σκότωσε τα αδέλφια μου. Άντρες! Θέση μάχης! Άντρες, ετοιμαστείτε για ρεσάλτο στη φρεγάτα του Van Gould! Εκδίκηση θάνατος! Ναι! Φύγει από μπροστά μου!
εσύ, άντρες! Πάμε! Αναθεμάσαι, όχι! Θα μου το πληρώσεις! Θα μου το πληρώσεις! Όχι! Έβαλα φωτιά σ' όλο το μπαρούτι που είχα. Θα πεθάνουμε όλοι μας. Αν είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγεί ο κόσμος από σένα, ας γίνει. Αφήστε με! Εκπληρώθηκε ο όρκος που έδωσα. Εκδικήθηκα για τα αδέρφια μου.